Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος Ζήλος. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε από Αθήνα. Η πρώτη μας στάση ήταν η Πάτρα, μετά ήταν η Άρτα, Γιάννενα, Καστοριά, τώρα ήρθαμε στην πόλη σας στη Φλόρινα. Θα συνεχίσουμε Θεσσαλονίκη, Βόλο και μετά πίσω Αθήνα. Σε όλο αυτό το γύρο κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις για το ταξίδι που είχα κάνει εγώ στην Αφρική. Ο γύρος τον κάνουμε με ποδήλατα, δεν το διευκρίνησα. Εγώ έκανα ένα ταξίδι από το Κάιρο μέχρι το Cape Town για 15 μήνες, 14.500 χιλιόμετρα, σε 16 χώρες. Τώρα αυτή τη στιγμή θα διαρκέσει ένα μήνα περίπου το ταξίδι μας εδώ στην Ελλάδα και ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τον ποδηλατικό τουρισμό, να δούμε τις ομορφιές της Ελλάδας και φυσικά να ευχαριστηθούμε και εμείς το ταξίδι με τα ποδήλατα. Στην Αφρική, πώς ήταν η καθημερινότητά σου, πόσες ώρες έκανες την ημέρα ποδηλασία, πώς ξεκουραζόσουν, αν προλάβαινες να δεις κάποια μέρη ενδιαφέροντα? Ναι, φυσικά. Το χρονικό διάστημα που ήμουν κάτω στην Αφρική ήταν αρκετά μεγάλο. Οπότε, παραδείγματος χάρη στην Τανζανία έμεινα 4 μήνες συνολικά σε χώρα. Σε κάποιες άλλες χώρες έμεινα και 2 μέρες, 2 βράδια. Μια μέρα. Καθημερινή μέρα στην Αφρική ήταν, ξεκίνησα το πρωί και έκανα ποδήλατο μέχρι να ανοιχτώσει. Σταματούσα για το μεσημεριανό μου, σταματούσα να φάω κάποιο σνακ, για το νερό, να βγάλω κάποια φωτογραφία, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήμουν συνεχόμενα πάνω στο ποδήλατο. Έκανα αρκετές στάσεις. Ο κόσμος με αντιμετώπιζε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή με υποδεχόντουσαν παντού, λες και ερχόμουν, δεν ξέρω από πού και ποιος ήμουνα. Μου προσφέρανε διάφορα από φαγητό, νερό, τσάι, φιλοξενία. Και μετά από ένα σημείο είχε γίνει και όλη στη ζωή μου το ποδήλατο, δηλαδή το σπίτι μου, γιατί είχα όλα τα πράγματά μου πάνω. Οπότε ήταν και η καθημερινότητά μου κάθε μέρα να ξυπνήσω, να μαζέψω τη σκηνή μου και να συνεχίσω την πορεία μου. Κινδύνους αντιμετωπίσατε σε αυτή τη διαδρομή των πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων? Κινδύνους μπορώ να πω. Ήταν μερικές μέρες όπου είχα τρομάξει για τα φορτηγά τα οποία περνάγανε πάρα πολύ κοντά μου και εγώ με το ποδήλατο, οπότε έπρεπε να είμαι στη αριστερή πλευρά ή στη δεξιά πλευρά του δρόμου και τρέχουν γενικά πάρα πολύ στην Αφρική. Σε κάποια πάρκα ήταν κάποια ζώα τα οποία ήταν αρκετά, δηλαδή συνάντησα κάποια ζώα, δεν αντιμετώπισα κάποιο κίνδυνο, απλώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι. Και γενικά όχι κάτι ιδιαίτερο. Η ιδέα πώς ξεκίνησε να κάνεις το γύρο της Αφρικής με ποδήλατο? Δηλαδή, ξύπνησες ένα πρωί και είπες, «Α, θα πάω στην Αφρική, θα κάνω όλη την Αφρική, θα τη διασχίσω με το ποδήλατο». Ήταν κάπως έτσι. Ήταν κάπως έτσι. Όταν ξεκίνησα, εγώ ήθελα απλά να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι σε χρονικό διάστημα. Δεν είχα αποφασίσει με τι θα το κάνω. Οπότε πριν 3 χρόνια περίπου είχε πέσει στα χέρια μου ένα βιβλίο από 2 Γάλλους που κάνανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατα. Αυτό έκανα για 13 χρόνια και είπα, εντάξει, γίνεται. Οπότε αποφάσισα να πάρω το ποδήλατο και να το κάνω. Και δεν έκανα καμιά ιδιαίτερη προετοιμασία, δεν είμαι ποδηλάτης. Δεν είχα καμία σχέση με τα ποδήλατα. Είχα να κάνω ποδήλατο από 13 χρονών. Οπότε αγόρασα ένα ποδήλατο μερικούς μήνες πριν φύγω και ξεκίνησα. Και όταν έφτασες εκεί και έκανες όλο το ταξίδι, οι άνθρωποι που γνώρισες εκεί, ο τρόπος ζωής, όλα αυτά, τι ήταν αυτό που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από αυτό το ταξίδι με το ποδήλατο? Το πόσο φιλόξενο είναι. Και μπορώ να πω ότι ίσως ήταν και σε κάποια μέρη πιο εύκολα από ότι είναι στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάποιον να ταξιδεύει με ποδήλατο, οπότε καταλαβαίνουν ότι δεν έχει πολλά χρήματα, οπότε θέλουν και εκείνοι να βοηθήσουν και να σε γνωρίσουν και να δουν από πού προέρχεσαι και γιατί το κάνεις αυτό. Οπότε μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του ταξιδιού. Μετά ήταν τα φυσικά τοπία και μετά ήταν και όλο σαν εμπειρία. Γιατί στο τέλος σου έχουν μείνει αναμνήσεις από κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική. Οπότε στο τέλος τα βάζεις σε μια σειρά και καταλαβαίνεις πόσο ωραίο ήταν αυτό που έκανες. Και μετά την Αφρική, Ελλάδα. Μετά την Αφρική, Ελλάδα, ναι, και μετά την Ελλάδα, Ασία. Να πούμε δύο λόγια, να μας πείτε και οι τρεις για το ταξίδι αυτό στην Ελλάδα πλέον, στις πόλεις της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Ζήλος, είμαι ο αδερφός του Αλέξανδρου.
Αυτό το ταξίδι ουσιαστικά το οργανώσαμε πολύ γρήγορα, σχεδόν 10 μέρες πριν το ξεκινήσουμε. Και είπαμε ότι θα γυρίσουμε τις συγκεκριμένες πόλεις της Ελλάδας για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Γενικότερα ήθελαμε να αναδείξουμε το ποδήλατο σαν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης και ταξιδίου. Διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο ταξιδιωτική κουλτούρα. Οπότε το ποδήλατο ήταν μια καλή ευκαιρία και για μας να ταξιδέψουμε και να δούμε πολλά μέρη που δεν έχουμε επισκεφθεί. Και επίσης να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε και άλλο κόσμο να ταξιδέψει με ποδήλατο στην Ελλάδα. Που για μας αυτό είναι σημαντικό, άνθρωποι να μπορέσουν να το κάνουν, γιατί τελικά εμείς φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα και μπορεί να το κάνουμε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Είμαστε τώρα περίπου 12 με 13 μέρες στον δρόμο, αλλά μας έχει φανεί και λίγο σαν κατόρθωμα που φτάσαμε τόσο ψηλά στην Ελλάδα σε αυτές τις μέρες. Αυτό που βίωσε στην Αφρική, ο αδερφός το βιώνετε και εδώ στην Ελλάδα με την Εγώ τον είχα επισκεφθεί κιόλας για 1,5 μήνα και κάναμε γύρω στα 1400 χιλιόμετρα μαζί. Αυτό με τη φιλοξενία, η αλήθεια είναι στην Ελλάδα το έχουμε δει πολύ μεμονωμένα. Γενικότερα περνάμε από χωριά και τέτοια και ο κόσμος είναι λίγο σαν να φοβάται. Βέβαια μας έχουν βρει και μέσω διαδικτύου και μας έχουν πει Ελλάδα να σας φιλοξενήσουμε και ελάτε, περάστε από το μέρος μας, θα σας γνωρίσουμε κτλ. Ναι. Αλλά γενικότερα ναι, είναι λίγο πιο απόμακρη στην Ελλάδα σε σχέση με την Αφρική. Ονομάζομαι πάλι Γιώργος. Είμαι φίλος με τον Αλέξανδρο από το σχολείο, είμαστε φίλοι. Στην πορεία ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα με τον Κωνσταντίνο. Στην Αφρική δυστυχώς δεν κατάφερα να συμμετέχω. Ήθελα, αλλά δεν μου το επέτρεψαν οι συνθήκες. Τώρα σε αυτό, στην Ελλάδα που έχουμε ξεκινήσει, αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ο πρώτος στόχος είναι να αναδείξουμε λίγο το ποδηλατικό τουρισμό και την εναλλακτική ουσιαστικά μετακίνηση, έτσι, και να προσπαθήσουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι όλοι μπορούν να το κάνουμε, ότι δεν είναι δύσκολο. Εμείς κανένας από τους τρεις δεν είναι αθλητές, δεν είμαστε αθλητές, τουλάχιστον ποδηλάτες. Και απλά αποφασίσαμε, ήμασταν το καλοκαίρι στην Αμοργό, δουλεύαμε και σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να το κάνουμε και με κάποιο τρόπο να παρουσιάσει καλύτερα αυτό που έκανε. Πιο πολύ θέλουμε να δείξουμε ότι όποιος θέλει μπορεί να κάνει οτιδήποτε περνάει από το κεφάλι. Πραγματικά, ό,τι του έρθει στο μυαλό μπορεί να το κάνει. Είναι θέμα όλα στο μυαλό μας. Τι άλλο, αυτό ουσιαστικά. Στην Ασία θα είστε τώρα και οι τρεις. Πώς το σκέφτεστε? Αρχικά θα πάμε εγώ με τον Κωνσταντίνο και μια φίλη και ο Γιώργος θα έρθει μετά. Για πότε το προγραμματίζετε? 12 Δεκεμβρίου έχουμε κλείσει εισιτήρια, οπότε θα γυρίσουμε πίσω Αθήνα και θα προετοιμαστούμε και θα φύγουμε. Έχετε δηλαδή κάποιο πρόγραμμα έτοιμο πλέον για το ταξίδι? Ναι, ξέρουμε τις χώρες τουλάχιστον. Είναι δεν εμπόλεμες? Έχουμε κάνει τη διαδρομή ακόμα. Είναι 5 χώρες. Εμπόλεμες? Όχι. Στο Μιανμάρ που θα πάμε, στη Μιανμάρ, του βορρά υπάρχουν κάποια προβλήματα, απλώς δεν θα περάσουμε εμείς από εκεί. 5 χώρες για περίπου 4 μήνες αυτή τη φορά. Με ποδήλατο. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά.